Έτσι απλά. Ελάτε. Ελάτε λίγο να δούμε μια άλλη πλευρά, φίλοι φίλες, που είναι τόσο καθημερινή, τόσο ανθρώπινη, που όλα τα αυτά όμως μας ξεφεύγει. Δεν θέλουμε, δεν μπορούμε, δεν. Πάντως, δεν δείχνουμε να έχουμε μια έτσι ανοιχτή ματιά προς την πλευρά αυτή. Πέσαμε λοιπόν από βραδύ να κοιμηθούμε. Και αύριο είπαμε θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε το αποδάφτο. Και θεωρούμε δεδομένο ότι ο ήλιος και πάλι θα είναι εκεί και εμείς όρθιοι στα πόδια μας. Αλήθεια, φίλοι φίλες. Πόσοι άνθρωποι σήμερα δεν θα ξημερωθούν, εχθές, αύριο κλπ. Ένα εγκεφαλικό, μια καρδιά, ένα κάτι που δεν μπορώ να γνωρίζω και οι άνθρωποι αυτοί θα πάνε για πάντα, θα μείνουν για πάντα εκεί να κοιμούνται. Γιατί δεν το ξέρω. Ο γιατρός θα πει, ο υπεύθυνος, να εγκεφαλικό, να καρδιά, να κάτι, δεν ξέρω τι, έφυγε. Μα ήταν 13, 103. Θυμάστε, φίλοι μου. Οι εποχές φεύγουν, έρχονται και λέμε καλή χρονιά και ο νέος χρόνος και πάει και αυτός ο χρόνος. Όχι, φίλοι μου, δεν φεύγει κανείς χρόνος. Εγώ γερνάω. Εσύ γυρνάς, εμείς προχωράμε. Και ήμασταν 15, 25 και βάρνε η πλάτη. Τα μάτια πιο πολύ σκιές, να τα γυαλιά, να η κούραση, να η μέση μου, τα γονατά μου, τα κοκαλά μου και ένα παυσίπονο και πονοκέφαλος και η πίεση κάτι και ούτω καθεξής. Φίλοι μου, ο χρόνος είναι κλασικά ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα για να μπορούμε να μετράμε και να μην χανόμαστε. Δεν υπάρχει τίποτε. Φέτος Γενάρης και ο ίδιος ακριβώς θα είναι και του χρόνου. Εμείς όμως θα είμαστε ένα χρόνο επιπλέον φορτωμένοι και κουρασμένοι με όλα αυτά. Με ταλαιπωρία, με φθορά, με στενοχώρια, με κούραση, με λύπη, με χαρά, με προβλήματα, με χρήματα, με πολλά χρήματα, με καθόλου χρήματα, με αισιοδοξία, με ενθουσιασμό, με. Αλλά πολλά, πολλά φορτωμένα στην πλάτη μας, ακόμη και άλλα βάρη. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, ξεκινάμε λοιπόν το πρωί, χτυπάει το πνευματήρι. Ωχ, να πάω στη δουλειά, όχι, ρε φίλε. Και να κατέβω για εδώ τα μούτρα αυτής, όχι αυτός, και αυτός δεν κάνει εκείνο, και πάλι στο γραφείο και οι πελάτες να βρίζουν και αυτό. Και ξεχνάω πως πριν μέρες, μήνες, ίσως, παρακαλούσε με πολιτικούς που είναι μια δουλειά, ρε φίλε, άχ, μια δουλειά κι εγώ, να βγω, ή κυρίες, να φύγω από το σπίτι μου, να αφήσω τα παιδιά στη γιαγιά ή ξέρω εγώ στον παιδικό ή δεν ξέρω κάπου κλπ. Okay, γιατί, για να προσφέρω στην κοινωνία. Αμάν καλά, πως και δεν. Και μετά πάλι δουλειά. Γιατί αυτό, και να βογκάμε και να μογκρίζουμε και αυτά. Και όταν παρακαλούσαμε, αχ, μια δουλειά, πώς θα ήθελα μια, και εγώ να κάνω κάτι. Και να έρθει η δουλειά, όχι, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό. Άντε, πότε θα έρθει η Παρασκευή. Μα, δηλαδή, κι όμως, επιστρέφω. Σηκωνόμαστε λοιπόν, όχι, ο καφές δεν είχε ζάχαρη, η κυρία μου μίλησε άσχημα, το παιδί κλαίει, η πόρτα δεν κλείνει καλά από το μπάνιο, σε παρακαλώ μην κάνεις αυτά, στο όρομά μου κάτω, μην τα παπούτσια μου είναι αυτά, όχι και είναι το παντελόνι, όχι μην φοράς το παντελόνι, δεν είναι καλό τόσο αυτό, μα η κουρτίνα την έπιασε η πόρτα, μα αυτό τι κάνεις, κοίτα το πυρούνι είναι άπλητο, α δεν κλείνεις καλά το βράδυ την πόρτα, το φως είναι αναμένο, κοίτα αυτός απέναντι, α αυτή η γειτόνισσα, κοίτα κόλλη, τι, έχει απλωμένα ρούχα, τι συνέβησαν, όλα αυτά και φύγαμε από την πόρτα. Γκάμ, η πόρτα μια δύναμη. Λες και θα βγει μισό λεπτό. Θα βγει απ' έξω η πόρτα ρε μας τώρα. Περίμενε λίγο. Όχι, λέει δυνατά να είμαι σίγουρος. Καλά. Κλειδόν έχει 4-18. Να σιγουρευτείτε θα μπει ποιος. Ο αέρας, δεν ξέρω. Το γείτονα στην πόρτα. Άμα σου πει καλημέρα, να την τρως. Πες καλημέρα, να είσαι καλά. Τι κάνεις, Μα αυτός εχθές με πήρε το πάρκινγκ. Μα ρε παιδί μου, αλλάζει κάτι. Μια καλημέρα. Και όπως οι φίλοι μου έλεγε παλαιότερα ένα τραγούδι. Όχι. Πες μια καλημέρα και σπέσει κάτω. Όχι, δεν πέφτει κάτω. Πες στον άνθρωπο, σε αυτόν που είναι απέναντι μου, την κυρία, τον κύριο, την φοιτήτρια, τον φίλο, τον γείτονα, τον άλλο, θα πω καλημέρα. Έχουμε φίλοι μου, το τονίζω χιλιάδες φορές. Πάρα, μα πάρα πολλά που μας ενώνουν. Και ελάχιστα, πολύ μικρά, έως ανύπαρκτα που μας χωρίζουν. Τι κάνουμε όμως, θεωρούμε δεδομένα τα καλά και τα έχουμε στην άκρη. Και ψαχνόμαστε. Και τι έκανε αυτός, πως με κοιτάει και πάρκαρε και δεν μου μίλησε και με έκανε και στο δρόμο, στο λεωφορείο, κοίτα αυτός δεν μιλάει, αυτός μυρίζει, αυτός τι κάνει, αυτός κονάρει, κοίτα μου ρε που πάρκαρε εκείνος. Ήμουν σε μια παρέα της προάλλης και εκεί που περπατούσαμε στο δρόμο της πόλης μας, λέει ένα σχολείο, κοίτα ρε, κοίτα, η μεγάλη οδηγή, που πάρκαρε αυτός. Εγώ δεν ξέρω από οδήγηση και δεν μπορώ να πω, αλλά επειδή είμαι κι εγώ Έλληνας, δεν θα πω κι εγώ τη γνώμη, την είπα. Και λέω, ρε παιδιά, πάρκαρε, αλλά μήπως έχει κάποιο θέμα, κάποια δυσκολία. Και τι πάει να πει αυτό, και εμείς δεν μπορούμε να περάσουμε. Περίμενε, έχει ένα θέμα υγείας. Δεν ξέρω τι συνέβαινε, αλλά θέλω να πω, δεν πάει το μυαλό μας να πούμε, μήπως έχει ένα θέμα, μήπως μπορεί να ήταν ο κλασικός βολεψάκιας. Και άμα δεν ήταν, και άμα είχε κάποιο θέμα υγείας, και άμα κάτι τον πόνεσε, και άμα. Εκεί εμείς. Και παρακάτω, εμείς παρκάρουμε
Στην πιο εύκολη θέση. Έλα τώρα, πάρκα εκεί τώρα, κατέβα τα κατά 5 λεπτά μου, δεν θα αργήσω. Αν όλο κάνει 3 λεπτά, λοιπόν, και κλείνω τον δρόμο, και εγώ μπορώ να. Κάτσε μισό λεπτό, περίμενα το γλυκάρι μου. Βλέπετε. Δηλαδή μια ένταση. Και παίρνουμε στη δουλειά. Καλημέρα, φέρω ένα καφέ και όχι πελάτε. Και έρχεσαι να με λέει, κύριε, αυτό δεν γίνεται. Κύριε, σε παρακαλώ, αυτό δεν επιτρέπεται. Όταν εγώ πριν έχω κάνει, όχι δεκάκι, τα 3-4 μεγαλύτερα προβλήματα και θέματα. Α, κύριε Θε, δεν έχετε αυτό το χάρτη, δεν το επιτρέπει το σύστημα. Ποιο είναι το σύστημα? Ένα άνθρωπο που έχει οργανώσει μερικά λογισμικά συστήματα στου υπολογιστέ και δουλεύουμε και γράφουμε και εκτυπώνουμε. Δεν μπορώ, κύριε, το χάρτη αυτό δεν περνάει. Σε παρακαλώ, εφουκαρά, είμαι, ξέρω, έχω θέμα υγεία. Είμαι αλλοδαπό, είμαι κάτι. Δεν, κύριε, εδώ φίλο, είμαστε οργανωμένοι, κοινωνία, τι, οργανωμένοι, λέμε τώρα. Ναι, και αυτά δεν επιτρέπονται. Και φεύγει, εφουκαρά, να πάει στο κοριό, στην επαρχία να φέρει ακόμα ένα χαρτί κλπ. Όλοι νομοταγεί και άγιοι πολίτε προ τον απέναντι σε εμά. Έλα, ρε φιλά, αυτό το χαρτί τώρα, μη μετάλεπορε, αυτό το χαρτί, τάφερα όλα, ρε φιλά. Βλέπετε, πάντα για όλου τα πολλά, για μένα τίποτα. Και τελειώνει η δουλειά. Ωχ, και πάλι πίσω και να πάω σπίτι. Ωχ, θα μουρμουρίζει η γυναίκα μου, θα κλαίει το μωρό ή ο σύζυγος, δεν ξέρω κλπ. Ποιο μπαίνει μέσα, τι φαΐ, α, αυτό δεν μ' αρέσει και αυτό δεν έκανε κανένα που σου είχα πει. Ω, είναι κοιμηθού λίγο, απογευματινό καφέ και το βράδυ. Α, survival. Ε, δεν θα πίστευα ποτέ ότι αυτό το πράγμα το μπορεί να το δει ο ελληνικός λαός. Και όμως ναι, φίλοι φίλες, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το δει η χαμηλότερη τάξη των πυθίκων. Γιατί τα αφεντικά τους και οι δασκαλοί τους δεν θα μπορούσαν ποτέ να το δουν. Και εμείς το βλέπουμε. Είναι το λιγότερο για χαζούς. Γιατί είναι τόσα, φίλοι, που μπορώ να πω. Απλά δεν χάνω χρόνο με τα σκουπίδια, αλλά υπόσχομαι σε επόμενη σκέψη μου να πούμε και δύο πράγματα για τα διάφορα τηλεπαιχνίδια και γενικά τη τηλεοράσεω. Και μετά λοιπόν το παιχνίδι τη νύχτα, κάνα λίγο αυτό, να πιω ένα χυμό, ένα φωκάτι και να αποκοιμηθώ μου γκρίζα. Δέστε, φίλοι, πώς κύλησε μια μέρα μέσα στα νεύρα, μέσα στο θυμό, μέσα στην έκρηξη. Τι θα μπορούσαμε να τη διαστήλω και άμεσα και τόσο εύκολα. Πέφτει να κοιμηθεί. Στον, στην σύζυγο, στα παιδιά, στο φίλο. Καλή νύχτα. Μια αγκαλιά, ένα φιλί. Μα μου μίλησε άσχημα. Δεν ξέρει, βρε άνθρωπε του Θεού, αν αύριο θα είσαι μαζί μα, άμα θα είμαι εγώ μαζί σα. Γιατί να φύγει μουτρωμένο. Πριν σβήσει ο ήλιος το φως, πες μια συγγνώμη, πες ένα κάτι, θα είναι πιο γλυκά. Μα με αδίκες, και τι αλλάζει άμα δεν το πεις? Η αδικία θα παραμένει. Λοιπόν, τι κάνεις? Επιμένεις το καλό. Ξυπνάς το πρωί, χτυπάει το ξυπνητήρι σου. Δόξα τον Θεό που λες, σηκώνεσαι, το σταυρό σου. Στον μπάνιο, στον καφέ. Ευχαριστώ για τον καφέ. Αλλά, αν έβαζε λίγο παραπάνω ζάχαρη. Είναι διαφορετικό από να πεις, άντε μωρέ, τόσα χρόνια ένα καφέ δεν με έκανες καλό, σαν τη μάνα σου. Ούτε. Να, θα μπορεί να πεις, αν έβαζε λίγο ζαχαρίτσα παραπάνω ή κάτι, ξέρω εγώ, με γλυκό τρόπο. Μπορεί και να αντιδράσει. Εσύ επιμένεις παρακάτω με πιο γλυκό τρόπο. Πας στο μπάνιο, φοράς τα ρούχα. Πας να βάλεις ένα παντελόνι. Σου λέει σύζυγος, όχι, αυτό έβγαλα εκείνο. Ω, λοιπόν, εγώ θέλω εκείνο το μπλε με την κόκκινη ρίγα. Βάλε το κίτρινο που σε λέει. Για ένα παντελόνι θα πλακωθείς. Το βάζεις. Ηρεμία εκείνη. Φεύγεις. Κλείνεις γλυκά. Χαιρετάς την πόρτα. Στην πόρτα βλέπεις το γείτονο. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Μα μου έκλεψε το πάρκινγκ. Να στο κλέψει, να το κρατήσει. Θα είμαι ο χαζός. Φίλε μου, γιατί πέρασαμε λάθος μηνύματα στον εαυτό μας? Αυτός που λέει καλημέρα και κάνει υπομονή δεν είναι ο χαζός και ο βλάκας. Όχι. Είναι ο έξυπνος και ο σωστός. Ξέρεις πολύ καλά. Δεν ξέρω τι σε γέλασε. Ναι. Όμως. Το αφήνεις στην πλάτη σου, το πετάς φτού πίσω και λες καλημέρα, να είσαι καλά, καλή δουλειά, καλό πρωί, καλό ξημέρωμα, κάτι. Θα πει εκείνος, τι μπορεί να πει, δύο πράγματα. Ή ο βλάκας που μου λέει καλημέρα, ή το πιο πιθανό για μένα, ρε, εγώ τον αδίκησα και αυτός πάλι με το χαμόγελο, μήπως κάτι δεν έκανα καλά. Θα πάρω την πρώτη πλευρά, την κακή πλευρά. Και έτσι ακόμη, έκανες το καλό, έκανες εκείνο που σου λέει ο Θεός, είσαι ήσυχος με την καρδιά σου, κοιμάσαι γλυκά, τι άλλο θες. Και κατεβαίνεις στη δουλειά, μπαίνεις, καλημέρα, κάθε στο γραφείο, είσαι ο πρώτος πελάτης. Καλημέρα, παρακαλώ κύριε, κάθε τι θα θέλετε. Γιατί μπορεί να μπουγκρίζει, να έχει θέματα υγείας, μπορεί να έχει σύζυγο με προβλήματα, μπορεί αυτός να είναι καρκινοπαθής, μπορεί να μην έχει λεφτά, μπορεί να παιδί άρρωστο. Τι θα έρθει, μες στην πίκρα θα είναι ο φουκαράς. Καλημέρισε, δώσ' το μια καλή κουβέντα, κέρασε ένα καφέ κι άμα δεν μπορεί. Μπορεί να πει ναι, δώσ' το ένα κουλούρι, κάτι, ένα κέρατο. Θα πεις είμαι φιλανθρωπικό έρημο, όχι. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι, φίλοι μου, ότι η συμπεριφορά μας είναι τόσο απλή να γλυκάνει την όλη μας τη ζωή και εμείς στεκόμαστε αυστηρά. Πίσω από ένα γραφείο, μια στολή, νομίζουμε ότι είμαστε κάτι. Δεν είμαστε, φίλοι μου, απολύτως, μα απολύτως τίποτα. Είναι ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Βαγγέλης, η Μαρία, η Βασιλική, η Γεωργία, ο Θανάσης. Βγαίνοντας από εκεί, τι είμαστε?
ακριβώς αυτοί που είμαστε, οι απλοί ταπεινοί άνθρωποι. Βλέπετε στον δρόμο, περνάει ένας δεσπότης με ταράς, ένας αστυνομικός με τα διάφορα σύμβολα που δεν ξέρω αν τα εξηγεί, στρατιωτικός, ένας πολιτικός, ένας κλπ. Κλπ. Αν τους ξέραμε αυτούς, αν ήταν σε μια παραλία με ένα μαγιό, τίποτα. Αν τους δούμε μετά από λίγα χρόνια να κοιμούνται εκεί, στο μεγάλο σκοτεινό χωματίνιο κρεβάτι τους, κόκαλα, τι θα λέγαμε. Εδώ είναι ο Γιώργος, εδώ είναι η Βασιλική, εδώ είναι η Ελένη, εδώ είναι ο Θανάσης. Απλά πράγματα. Αυτοί οι φίλοι μου είμαστε. Όμως φίλοι μου, κρυβόμαστε πίσω από την ταμπέλα και από το φόρεμα, από το κουστούμι, από τη στολή και λέμε ότι κάτι είμαστε. Όχι φίλοι μου. Είμαστε άνθρωποι και να είμαστε αγαπημένοι. Να συγχωριόμαστε και να αγαπιόμαστε. Είναι τόσο απλά. Μα αυτό δεν με γελάσει. Άστο να σε γελάσει. Να χαίρεται δύο φορές παραπάνω. Τι πειράζει. Βλέπετε φίλοι μου. Πάτε διεκδικούμε τη δικαιοσύνη. Ξεχάσαμε φίλοι μου. Ξεχάσαμε φίλοι μου ότι η δικαιοσύνη είναι προνόμιο του Θεού. Εγώ δεν μπορώ να μαλώσω. Ναι, θα κατηγορήσω, θα ξεσκίσω, θα ξεκυλιάσω με τρομερή δύναμη και λύσα το κακό. Ποτέ όμως τον άνθρωπο. Ναι, ο χιλιασμός, οι Ιαχωβάδες, αυτό που λέμε έτσι, ο χιλιασμός, είναι κακό πράγμα, είναι λάθος. Ο Ιαχωβάς όμως δεν τον μισώ. Είναι άνθρωπος. Έκανε λάθος και παλεύω να τον φέρω πάλι πίσω. Ο βουδιστής, ο βραχμανιστής, ο άθεος, ο ομοφιλόφιλος. Βλέπετε. Δεν τους πολεμάω. Όχι, ποτέ. Την ομοφιλοφιλία καταδικάζω. Ποτέ τον ομοφιλόφιλο. Ποτέ. Την πορνεία καταδικάζω και την ξεσκίζω. Ποτέ την πόρνη. Την κακή σημερινή πολιτική κράζω και την ξεσκίζω. Όχι τον πολιτικό, είναι άνθρωπος. Αυτός ο πολιτικός ήταν κάποτε γείτονάς μας, αδελφός μας, παρέας φίλος. Τώρα είναι ο πολιτικός, ο παπάς. Άμα κάνει κακό κλπ. Ο γιατρός. Δεν κατηγορώ τον Ιπποκράτη. Ούτε τον γιατρό, τον κύριο Αχιλλέα, παθολόγο παράδειγμα. Αλλά το κακό που έκανε στην εκτίμηση, ναι, βέβαια εκείνο. Τα λεφτά που δεν πάρει, ούτε ο καθεγκλής. Βλέπετε, φίλοι μου, το πρόβλημα μας είναι το λάθος. Εμείς τι κάνουμε, παίρνουμε το λάθος, το βάζουμε πρόσωπο και το κολλάμε απέναντί μας και το πολέμαμε. Δεν πάει έτσι. Λάθος. Φίλοι μου, είναι πάρα πολύ εύκολο. Πολύ απλό να γλυκάνουμε τη ζωή μας. Όμορφη και απλά. Να είμαστε γεροί, να είμαστε χαρούμενοι. Μα μου ήρθε μια δυσκολία. Θα το πολεμήσω. Τι να κάνω. Μου ήρθε αρρώστια, θα την παλέψω. Με το γείτονα, με τη σύζυγο, με το σύζυγο, με τα παιδιά, με τους φίλους, με την παρέα. Με όλοι με μια προσπάθεια. Μα με πολεμάνε, μην τους πολεμάς εσύ. Κάνε πίσω και στρίψε. Βρίσκομαι, φίλοι μου, κεφάλα μας στον τοίχο και λέω μπαμ, μπαμ, μπαμ. Κουτουλάμε το κεφάλι μου στον τοίχο. Δεν αφεύγει ο τοίχος. Θα πάω από δίπλα, θα ανοίξω την πόρτα και θα φύγω. Είναι σκληρός, δεν με βοηθάει. Στην ευχή της Παναγίας, εγώ θα φύγω από δίπλα. Δεν πειράζει. Θα του γυρέψω βοήθεια, δεν μου τη δίνει. Δεν πειράζει. Θα μου γυρέψει, διπλή θα δώσω. Μα είμαι βλάκας, όχι. Αυτό λέει ο Χριστός μου, αυτό λέει η καρδιά μου, αυτό θα με κάνει καλύτερο. Θα πέσω το βράδυ και μετά και να πω, με πίκρανε. Δεν πειράζει. Όμως όταν μου γύρεψε βοήθεια, του την έδωσα διπλή και τριδιπλή. Και κοιμάμαι ήσυχος. Τον πολεμάμε, πολεμάει, όχι γυναίκα φταίει, όχι άντρας φταίει, όχι αυτό βγήκαν αιμοφυλόφιλοι στον δρόμο, όχι αυτοί οι γιατροί κάναν αυτό, όχι οι πολιτικοί κάναν αυτό. Πολιτική. Βλέπετε φίλοι μου, η πολιτική είναι παιδιά μας, αδέρφια μας, γείτονες, γονείς μας. Βγήκαν στην εξουσία που τους βγάλαμε εγώ, εσύ και ο άλλος. Δεν βγήκαν από το πουθενά, Ωραία. Για αυτούς όλους λοιπόν που είναι από την κοινωνία μας, κάναμε μια προσευχή ένα βράδυ. Τον τάδε υπουργό, τον τάδε πρωθυπουργό, το μεγάλο του κόσμο. Θεέ μου, δώσ' του φώτιση. Δεν είναι αυτό καλό που κάνει. Και μας αδικεί, μας διαλύωσε έθνος. Δώσ' του να καταλάβει. Όχι. Το βλάκα, το μου, το που, το γκου, το ρου, το ντου. Και αυτό σου λέει, αε παράταμε, ό,τι κάνω, ο σαφάω και ξεφορτωσέ μου και σχαθώ μετά. Δεν πάει φίλοι μου έτσι. Είναι φίλοι μου πολύ απλά, πολύ γλυκά να περάσουμε τη μέρα μας. Τόσο απλά και να γίνουμε καλύτεροι. Ναι. Δεν αντιπαρέχομαι και δεν κρύβουμε στα προβλήματα. Υπάρχουν δυσκολίες, οικονομικές, οικογένειες με παιδιά χωρίς χρήματα, με αρρώστιες, με καρκίνους, με προβλήματα, με προσωπικά, με απογοητεύσεις, με. Τα παλεύουμε, τα πολεμάμε. Δίπλα μας το σύζυγο ή τη σύζυγο, δύο καλούς φίλους, τον πάτερ, τον καλό μας γιατρό, ένα καλό γείτονα, κάτι, μια κουβέντα. Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό. Στεκόμαστε τα προβλήματα, μας παίρνει το πρόβλημα από κάτω και είμαστε μέσα στα μούτρα μέχρι που να πεθάνουμε. Να χαρώ. Κάναμε τη ζωή μας. Σάνατο, την κάναμε τάφο πριν ακόμη κοιμηθούμε. Δεν γίνεται. Δεν είναι καλά. Και στο κάτω-κάτω, εμείς περνάμε άσχημα. Κανείς φίλοι μου δεν θα έδωσε αυτό όταν δεν περνάμε καλά. Ένας βλάκας πέθανε. Ένας άνθρωπος αυτοκτόνησε. Μια χαζία πήγε παραπέρα και ξεβρακώθηκε. Τίποτα. Το καλό, το γλυκό πρόσωπο είναι πάντα διαφορετικό και φωτεινό. Και θέλετε, να και ένα παράδειγμα.
Βλέπετε στις μέρες μας πώς πολεμάται τραγικά και υπερβολικά η Εκκλησία και οι παπάδες και λοιπά και όλα αυτά. Βλέπετε όμως, η Εκκλησία παραμένει γεμάτη. Μα θα πάει με ξέκολο ή άλλη, μα θα πάει με τατουάζ ο άλλος, μα θα πάει στραβός μέσα, μα θα πάει κουτσός μέσα. Μα θα... Εκεί παραμένει η Εκκλησία ορθάνεχτη με αγκαλιά, πέρα ως πέρα για όλους. Είναι πάντα εκεί. Και βλέπετε, ο Γέρον Παΐσιος, που τώρα πλέον Άγιος, ήταν απόφυτος Τετάρτης Δημοτικού. Κάτι πολύ, πολύ λίγο, δεν θυμάμαι Τετάρτης Δημοτικού, δεν ήξερε τα βασικά γράμματα. Κι όμως φίλοι μου, με τόση αγάπη, με τόση αγία γνώση, έφταναν άνθρωποι πανεπιστημιακοί να τον συμβουλεύονται. Έφυγε πριν πόσα χρόνια. Ελάτε μαζί μου να δείτε την ημέρα της μνήμης του, όταν γίνεται και πάλι η αγρυπνία. Τι κόσμος μαζεύεται για αυτόν τον παππού, τον αγράμματο. Γιατί είχε αγάπη. Τι έκανε, είχε αγάπη. Έδινε Θεό. Δεν πολέμησε, δεν χτύπησε, δεν μαχαίρωσε. Αγάπη και σύμβολο. Τον κατηγορούσαν και αυτός έδινε αγάπη. Μα τον βρίζανε, αγάπη αυτός. Μα τον ξαναβρίζανε, αγάπη. Τον ξε... αγάπη, 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 αγάπη. Τον πολέμησε και ο διάβολος κατά μέτωπο. Αγάπη, δεν είχε τίποτα. Έφυγε. Και βλέπετε τώρα, και Άγιος, και αυτό που λέμε και θαύματα, και γεγονότα κλπ. Και κάποιος θα πει, μα εγώ δεν τα δω. Να πας να τα δεις. Φίλοι μου, και κλείνουμε αυτό. Η ορθοδοξία μας είναι η τεράστια απόλυτη αισιοδοξία. Ό,τι θες, πας ζητάς και το βρίσκεις. Θέλω χαρά, πάω να τη ζητήσεις. Πού? Στον Χριστό. Το είπα και σε μια άλλη σκέψη μου. Είναι όπως ακριβώς, φίλοι μου, το μικρό παιδί στον μπαμπά του. Τον αγαπάει και τον σέβεται, αλλά του μιλάει κατά μου και του λέει: θέλω παιχνίδι, μ' ακούς. Ε, μπορώ. Ρε, σήκω πάρω, θα με πάρει παιχνίδι. Αλλιώς θα τα δαγκώσω αυτή. Έτσι, φίλοι μου. Έτσι, φίλοι μου, είναι ο πατέρας μας. Θεέ μου, δώσ' μου δύναμη. Δεν έχω, δεν μπορώ, δεν καταλαβαίνω. Θέλω όμως να μάθω τι λες. Δείξε μου, τι είναι αλήθεια. Δεν την έμαθα. Δεν μου την είμαστε στο σχολείο. Η πολιτική μας κοιμήθηκε. Γιατί μας τα χάσανε και οι δασκαλοί μας δεν ξέρουν τι λες. Μας τα έχουν μπερδεμένα. Μας μπερδεύουν το Βούδα με τον Χριστό και τον Αλλάχ. Δεν είσαι. Δείξε μου, τι είναι αυτό που δεν είσαι. Δώσ' μου να καταλάβω. Με αγνή καρδιά. Με απλή καρδιά. Όχι, θα μάθεις. Θα μάθεις και θα διδαλείς παντού. Έρχομαι, φίλοι μου, για να γυρίσω και να κλείσω και τη σελίδα αυτή. Είναι, φίλοι μου, τόσο απλά να είμαστε χαρούμενοι, τόσο απλό, όσο ακριβώς να φας το αγαπημένο σου γλύκισμα, όσο να καθίσεις μια καρέλα και να ξεκουραστείς, όσο να πεις τον πιο ωραίο σου καφέ, όσο να βάλεις, ξέρω εγώ, τα καλά σου παπούσια, αρκεί βέβαια να μείνεις μεγάλη κοιλιά και χτυπάει στα γόνατά σου. Θέλω λοιπόν να πω και να κλείσω κιόλας άμεσα, και αυτό λέω τόση ώρα, ότι τόσο απλά μπορούμε, ναι, να καταφέρουμε να είμαστε χαρούμενοι. Γιατί να είμαστε χαρούμενοι? Γιατί είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί είμαστε αισιόδοξοι? Γιατί απλά έχουμε Θεό αναστημένο και ζωντανό. Στα μπέλους κλίνης.